Συγχαρητήρια, Σίλια. Συγχαρητήρια. Περάσαμε. Μπράβο σε όλη την ομάδα και σε σένα. Ναι. Πώς ένιωσες αρχικά με την εμφάνισή σου σήμερα? Ένιωσα καλά. Πολύ καλά ένιωσα. Είχα λίγο άγχος, αλλά όλα καλά. Είχα ενέργεια. Στο Green Room, ναι. Όταν ξεκίνησαν οι ανακοινώσεις των αποτελεσμάτων, πώς ένιωσες? Εγώ δεν είμαι κάποιος που έχει πολύ άγχος, αλλά εκεί είχα πάρα πολύ άγχος. Δεν το περίμενα. Και μόλις άκουσες... Cyprus! Oh, relief, πώς το λένε. Ήμουν relaxed, εντάξει. Όλα καλά, όλα καλά. Είδαμε κιόλας και την Ελένη Φουρέιρα, η οποία ανέβασε ένα story στην ανακοινώση των αποτελεσμάτων. Σου είχε δώσει κάποια συμβουλή? Πάρα πολύ καλή, την αγαπάω. Είχε πει τα βλέμματα για το κάμερα, πώς θα φαίνει το πρόσωπό μου στο κάμερα, πρέπει να κάνω focus πιο πολύ αυτό. Λέει το χορό και το τραγούδι, πάρα πολύ καλό, no problem, είναι τα βλέμματα. Και νομίζω σήμερα τα βλέμματα τα κατάφερα. It's about to go down cause I found out the truth, la la. 9 o'clock in the morning and I know this is our last night. Ποιοι λέγανε η Britney Spears from Cyprus? Όλοι το λένε. Πώς νιώθεις που σε παρομοιάζουν με την Britney Spears στο ξεκίνημά της? Η Britney Spears είναι queen, τι να πω, είναι compliment, ευχαριστώ. Like, wow, okay, ναι, ευχαριστώ. Ποιος είναι τώρα λοιπόν ο τελικός στόχος για τη Σίλια? Ο στόχος για μένα είναι να σας κάνω περήφανος. Αυτό είναι το πρώτο. Την Αυστραλία, την Κύπρο και την Ελλάδα. Άρα, ναι, αυτό είναι ο στόχος μου και ελπίζω όλους να αρέσουν το τραγούδι και να χορεύουμε μαζί. Και να τραγουδήσουμε το live. Hello, breakfast at Star. Ευχαριστώ πάρα πολύ και σας αγαπάω. Και πάμε Κύπρο. Πάμε. Λοιπόν, πολύ γλυκό κορίτσι, γεμάτο ενέργεια. Θέλω να μου πεις πώς την είδες και θα τα συμπληρώσω ότι είναι και φοβερή επαγγελματίας, έτσι. Ακριβώς. Ήταν πάρα πολύ χαλαρή, ήταν πάρα πολύ χαρούμενη μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων. Και η ίδια η Σίλια και όλη η ομάδα πάρα πολύ περήφανη για το αποτέλεσμα που κατάφεραν να μας μεταφέρουν. Ανυπομονούμε τώρα να δούμε για το Σάββατο. Όπως μας αποκάλυψαν, θα συνεχίσουν τις πρόβες εντατικά. Η Σίλια είναι πάρα πολύ έτοιμη και αυτή και όλη η ομάδα της. Εγώ κρατώ βέβαια και τη συμβουλή που της έδωσε η Ελένη Φουρέιρα, γιατί επειδή ξέρει η Ελένη Φουρέιρα, της έδωσε τη συμβουλή την οποία μπορούσε να κάνει και πράξη πάνω στις σκηνές Eurovision. Και την έκανε, να παίξει, παιδιά, με τα βλέμματα, ξέρεις, και το έκανε. Είδαμε το κοντινό αυτό που γυρνάει και όντως επειδή είναι ένα μικρό κορίτσι και δεν το περιμένεις τόσο πολύ, είχε τέτοιο βλέμμα, τέτοια επαφή με το φακό που αν αυτό είναι κάτι το οποίο το πήρε από την Ελένη Φουρέιρα, μπράβο που τη το έκανε. Είναι και τόσα πολλά πράγματα που έχει να σκεφτεί εκείνη την ώρα. Ποια κάμερα να κοιτάξει. Να τραγουδήσει, εννοείται, γιατί όλοι στο μυαλό οι καλλιτέχνες έχουν μην ξεχάσουν και το στίχο. Να κάνει τη χορογραφία που είναι τόσο δυναμική. Χορογραφία που είναι και είχε και το σολάρισμα αυτό που έκανε μόνη της. Έτσι ακριβώς. Οπότε το να θυμηθείς κάτι τελευταίο που σου είπε η Ελένη εκείνη τη στιγμή είναι και λίγο δύσκολο, ξέρεις. Και όμως το εφάρμοσε. Η Ελένη είναι μάνα στα βλέμματα, να το πούμε αυτό, ναι, το πράγμα. Δηλαδή στο βλέμμα και στη γλώσσα και στο μαλλί και στο παίξιμο. Είναι λες και μπαίνει μέσα στο σπίτι σου. Αυτό είναι που κερδίζει τον τηλεθεατή. Αυτό είναι. Σε συνδυασμό με το βλέμμα. Εγώ που είδα, αυτό που άκουσα και από τη Σίλια Καψής, που είπε ότι στόχος της είναι να μας κάνει υπερήφανους όλους. Ξέρεις, ο συνδυασμός του βλέμματος, ενός βλέμματος που βάζει δυναμικότητα και κάτι έντονο, με την ταπεινότητα που βγάζει η δήλωσή της μετά, μου άρεσε ακόμα περισσότερα. Ούτε πρωτιές, ούτε τριάδες, ούτε τίποτα. Να σας κάνω περήφανος. Και μας έχει κάνει όλους, νομίζω. Αποστόλη, συμφωνείς? Μας έχει κάνει περήφανος και στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Αυτό με τα βλέμματα να πούμε ότι ήταν κάτι που ήθελε και η Κυπριακή Αποστολή όλες αυτές τις ημέρες, διότι τα πλάνα στις πρόβες ήταν λίγο πιο μακρινά, θα μπορούσαμε να πούμε. Οπότε ήταν κάτι που είχε ζητήσει από το σκηνοθέτη να υπάρχουν περισσότερα κοντινά, έτσι ώστε να υπάρχει και καλύτερη επαφή της Σίλιας με τον τηλεθεατή και αυτό να αποτυπώνεται καλύτερα στις τηλεοπτικές οθόνες. Κάτι νομίζω που χθες το είδαμε με πολύ μεγάλη επιτυχία και ίσως είναι και αυτό σε συνδυασμό με την εκπληκτική χορογραφία της που της χάρισε και το εισιτήριο για το μεγάλο τελικό. Επειδή όμως μιλάμε για περηφάνεια, εγώ θέλω να πάω λίγο στο θέμα της οικογένειας όσον αφορά τη Σίλια Καψής, γιατί την είδαμε, Λιλή, ότι με τη μανούλα της είχε φύγει από το αεροδρόμιο, μας έκανε εντύπωση και τώρα έχουμε αποκλειστικό πλάνο. Με την κυρία Δέσποινα Σαβαϊνίδη, λοιπόν, τη μαμά της, παιδιά, εντάξει, μπορεί να είναι
είναι μια εξαιρετική επαγγελματίας και το είδαμε πάνω στη σκηνή. Είναι όμως ένα κορίτσι 17 χρονών που πραγματικά έπεσε στην αγκαλιά της μαμάς της. Με το που τελείωσε και ανακοινώθηκε το αποτέλεσμα πριν τη συνέντευξη τύπου, πέφτει στην αγκαλιά της μαμάς της, παιδιά, τον άνθρωπό της και το στήριγμά της. Πάμε να δούμε τι έγινε αποκλειστικά εδώ.